Γεια σας φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα εκπαιδευτικό βίντεο με MyAegean Photoshop Tutorials. Σε προηγούμενο βίντεο είδαμε τη λογική των Axioms. Είδαμε ότι μπορούμε να κατασκευάσουμε φίλτρα που για την εφαρμογή τους θα χρειαζόμασταν και μισή ώρα για κάθε φωτογραφία. Ανταυτού, με το πάτημα ενός κουμπιού θα μπορούμε να εφαρμόσουμε ό,τι φίλτρο θέλουμε και έχουμε κατασκευάσει μέσα σε δευτερόλεπτα. Τώρα, στο παρόν βίντεο θα μάθουμε να δημιουργούμε αντανακλάσεις αντικειμένων στο νερό και θα το φτιάξουμε σε Axion για να το έχουμε όσο πιο αυτοματοποιημένο γίνεται για τις επόμενες φωτογραφίες μας. Πάμε λοιπόν! Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν με τη χρήση μιας πολύ καλής εικόνας. Αυτή εδώ η εικόνα είναι πάρα πολύ καλή. Μπορούμε να δούμε ότι έχει μια πολύ καλή ικανοποιητική διάσταση. 2048x1536, πάρα πολύ ωραία. Πάμε να χρησιμοποιήσουμε αυτήν. Πολύ ωραία. Πάμε να ξεκινήσουμε, δημιουργούμε το πρώτο μας action. Πάμε εδώ στα actions. Θα δημιουργήσω ένα φάκελο. Θα το ονομάσω MyAegean. Και σε αυτό θα δημιουργήσω ένα αρχιά και action με αυτό το εικονίδιο και θα το ονομάσω Water Reaction. Πολύ ωραία. Και τώρα το action στο Photoshop περιμένει να ξεκινήσουμε βήμα προς βήμα τη δημιουργία αυτού του φίλτρου. Στο πρώτο μας βήμα λοιπόν θα πατήσουμε Ctrl-J για να διπλασιάσουμε αυτή την εικόνα και όπως βλέπουμε έχει καταγραφεί στα actions. Στο δεύτερο μας βήμα θέλουμε να διπλασιάσουμε το ύψος αυτού του καμβά. Το καμβά είναι αυτό που βλέπουμε, η εικόνα είναι αυτό που διπλασιάσαμε. Για να διπλασιάσουμε τον καμβά λοιπόν, πατάμε Ctrl-Alt-C και ανοίγει το παραθυράκι του Canvas Size. Εδώ πέρα, εμείς είπαμε θέλουμε να διπλασιάσουμε το ύψος. Δηλαδή μπορούμε να πάρουμε αυτό εδώ το νούμερο του ύψους και να το βάλουμε σε ένα κουμπιτεράκι και να το διπλασιάσουμε επί 2. Υπάρχει ένας πιο εύκολος τρόπος βέβαια, όπου εδώ στα εκατοστά το μετατρέπουμε σε ποσοστιαίο και αντί για 100 κάνουμε 200. Τώρα, αυτή τη στιγμή, σε αυτό το στάδιο που βρισκόμαστε, δεν θα διπλασιάσει μόνο το ύψος όπως θα το ήθελα εγώ, θα το διπλασιάσει πάνω και κάτω. Εγώ όμως θα κάνω αυτό το βήμα, το οποίο θα το κάνετε και εσείς, κάντε κλικ εδώ πάνω σε αυτό το βελάκι, που σημαίνει ότι ο διπλασιασμός θέλει να γίνει μόνο κατακόρυφα κάτωθεν. Και τα δεξιά, αριστερά και τα διαγώνια δεν θα γίνουν αφού δεν πειράξαμε το width. Μόνο από εδώ θα πάει έτσι. Πατάμε το OK. Κάνω και ένα zoom για να το δούμε καλύτερα. Πολύ ωραία. Τώρα για το επόμενο μας βήμα θέλω να αναποδογυρίσουμε αυτό εδώ το layer, το οποίο θα το ονομάσω μάλλον, θα δώσω μια ονομασία για να μην μπερδευόμαστε. Ανάκλαση θα το πω εγώ, έτσι για να συνεννοούμαστε. Α, ορίστε, καταγράφηκε στα actions αυτή η κίνηση ή με το ονομασία. Τώρα, έτσι πως έχουμε την ανάκλαση, θέλουμε την αναποδογυρίσουμε και τη μεταφέρουμε στον πάτο του Canva. Αυτό θα γίνει με το συνδυασμό Ctrl-Tab και βλέπουμε ότι έχει επιλεγεί η εικόνα. Αφού είναι επιλεγμένο το layer, με πατημένο το Ctrl-Tab επιλέγεται και η εικόνα. Και τώρα δεξί κλικ πάνω στην εικόνα και flip vertical. Πολύ ωραία, έχει γίνει το αναποδογύρισμα. Πατάμε και το tick για να εφαρμοστεί αυτή η αλλαγή. Και να το καταγράφηκε στα actions. Τώρα για να το μεταφέρουμε στον πάτο του Canva, έτσι όπως είναι μαρκαρισμένο το layer ανάκλαση, με πατημένο το control θα κάνω κλικ στο background. Με αυτόν τον τρόπο έχω μαρκάρει και τα δύο layers. Και τώρα θα πάω σε αυτό το εικονίδιο, κάνω κλικ πάνω του και μετά θα πάω σε αυτό το εικονίδιο στο οποίο μεταφέρει το layer το οποίο μπορεί να κινηθεί σύμφωνα με τον Canva. Να το. Το κατεβάσαμε στον πάτο, βλέπουμε. Το background δεν κουνήθηκε γιατί είναι κλειδωμένο και στην ουσία χρησιμοποιείται σαν Canvas. Στο επόμενο βήμα μας θέλω να αποκρύψουμε αυτά τα δύο layers και να δημιουργήσουμε ένα καινούριο. Αυτό θα το ονομάσω K.
κύμα. Γιατί θα κάνουμε το κύμα τώρα. Πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν να δημιουργήσουμε. Το πρώτο πράγμα που θέλω να κάνουμε είναι να έχουμε εδώ πέρα στην παλέτα μας το μαύρο άσπρο. Μαύρο πάνω, άσπρο background. Στην περίπτωση που δεν το έχετε ή και σε κάθε άλλη περίπτωση όπου θέλετε να είστε σίγουροι ότι θα είναι κάθε φορά μαύρο και άσπρο, απλά πατήστε το πλήκτρο D έτσι ώστε να καταγραφεί στα actions ότι θέλω πάνω μαύρο και κάτω άσπρο. Το D είναι η εργοστασιακή ρύθμιση του χρώματος μπροστά μαύρο από πίσω άσπρο. Ας το βάλουμε πάντως στο D έτσι όπως το βάλαμε τώρα για κάθε ασφάλεια σε περίπτωση που πίσω είχατε κάποιο άλλο χρώμα. Και πάμε να ακολουθήσουμε τα βήματά μας. Πάμε στο filter και πάμε στο noise και επιλέγουμε add noise. Στην περίπτωση που σας βγήκε αυτό εδώ πέρα το μηνυματάκι λέει ότι δεν υπάρχει χρώμα. Λογικό αφού δεν έχουμε χρώμα. Πάμε εδώ πέρα και επιλέγουμε το paint bucket tool. Επιλέγουμε το άσπρο. Πολύ ωραία. Και θα ξαναπατήσω το D για να ξαναπάει το μαύρο πάνω. Και τώρα θα πάμε στο filter και noise, add noise. Το amount λοιπόν θα το πληκτρολογήσετε στα 66%. Θα κάνετε κλικ στο Gaussian distribution και θα επιλέξετε το monochromatic. Ωραία. Πάμε πάλι στο filter και τώρα θα πάμε στο blur και από εδώ στο Gaussian blur. Εδώ θα επιλέξουμε το radius στα 5 pixels. Ωραία. Όμως αυτό το κύμα δεν μοιάζει με κύμα. Θέλουμε να χωρίσουμε τις γκρίζες ζώνες και να τις μεταφέρουμε σε άσπρες και μαύρες. Αυτό θα γίνει με το συνδυασμό Ctrl-M, όπως μάκης, και θα βγει το παράθυρο με τα curves. Εδώ πέρα βλέπουμε στο διάγραμμα ότι αυτά τα pixels υπάρχουν σε αυτή την ποσότητα. Εγώ θέλω να μην υπάρχουν γκρίζες περιοχές μέσα στην εικόνα μας, οπότε θα κάνετε ακριβώς ό,τι θα σας πω αυτή τη στιγμή για να φύγουν οι γκρίζες ζώνες. Θέλω το μαύρο βελάκι να μπει στη μέση και ελάχιστα πιο αριστερά από αυτό το βουνό, κάπου εδώ, και το άσπρο βελάκι στους πρόποδες του βουνού, εδώ. Όπως βλέπουμε, έχουν εξαλειφθεί οι γκρίζες ζώνες και έχουμε μόνο άσπρο και μαύρο. Αν υπάρχουν γκρίζες, είναι ελάχιστες. Πατάμε το OK. Όμως αυτή είναι εδώ η εικόνα, δεν μοιάζει πάλι με κύμα, οπότε πάμε να εξομαλύνουμε τις άσπρες και τις μαύρες περιοχές. Πάμε στο Filter, στο Sketch και από εδώ επιλέγουμε το Bas Relief. Εδώ βλέπουμε στο δείγμα μας αν έχουμε βάλει Detail 2 και Smoothness 2 και το Light σε Button, τότε θα δούμε ότι πολλές περιοχές άσπρες ενοποιήθηκαν και πολλές μαύρες ακριβώς το ίδιο πράγμα. Μοιάζει κάπως με νερό, αλλά έχουμε ακόμα λίγο δρόμο. Πατάμε το OK και να είμαστε. Πηγαίνοντας λοιπόν στο επόμενο μας βήμα, είναι να του δώσουμε λίγο κίνηση, σαν στάση μου φαίνεται. Οπότε πάμε στο Filter, πάμε τώρα στο Blur και τώρα Motion Blur. Κίνηση. Επιλέγουμε το angle στο 0 μοίρες και το distance στα 35 pixels. Εξαιρετικά. Πάμε λοιπόν στο επόμενο μας βήμα, το οποίο όπως είναι μαρκαρισμένο το layer κύμα, θα πατήσουμε Ctrl Tab για να επιλεγεί η εικόνα του και θα πάμε εδώ πάνω σε αυτές τις ρυθμίσεις και πάμε στο ήττα, στο height, το ύψος και στο 100% θα το πληκτρολογήσουμε ακριβώς στη μέση. Πατάω και το Enter και ξανά το Enter για να είναι έτοιμη η εικόνα μας. Να την εικόνα. Όπως βλέπουμε, το ύψος αυτής της εικόνας μειώθηκε κατά το ίμιση. Και όπως είχαμε πει και πριν, για να το φέρουμε, στον πάτο του Canva, πάμε αυτό το εικονίδιο, το Move Tool και θα κάνουμε και με πατημένο το Control Click στο Background. Ωραία. Και θα το μετακινήσουμε στον πάτο. Πολύ ωραία. Τώρα, αυτή τη στιγμή, φτάσαμε σε όλα τα αυτοματοποιημένα σημεία αυτού του φίλτρου, όμως θα χρειαστούν και κάποιες χειροκίνητες ρυθμίσεις. Όμως, πώς θα βάλουμε τον χρήστη
να ξέρει ότι τώρα πρέπει, ρε φίλε, να κάνεις μια χειροκίνητη κίνηση. Ή ακόμα και εσείς που θα ρυθμίσετε αυτό το φίλτρο και θα το χρειαστείτε αύριο μεθαύριο, πώς θα θυμηθείτε που θα χρειαστείτε τη χειροκίνητη ρύθμιση? Δηλαδή θα πρέπει να μετακινήσετε το ποντίκι. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να υπάρξει κάποιο μήνυμα το οποίο θα το προγραμματίσουμε και εμείς στην άλλη, να μας δίνει κάποιες πρώτες οδηγίες, ίσα ίσα για τις χειροκίνητες, όλα τα άλλα θα είναι αυτόματα. Αυτό το μήνυμα λοιπόν, στα actions, το βρίσκουμε σε αυτό το κουμπάκι που αχνοφαίνεται. Κάνουμε κλικ πάνω του και επιλέγουμε το Insert Stop. Όπως βλέπουμε εδώ, έχει εμφανιστεί ένα πολύ ωραίο παραθυράκι και περιμένει να γράψουμε ένα μήνυμα. Ένα πολύ καλό μήνυμα για τα επόμενα βήματα, τα οποία θα είναι χειροκίνητα, είναι να γράψουμε, στα ελληνικά το γράψω, μόλις πατήσεις το κουμπί Stop, θα το δείτε, μόλις χρησιμοποιήσουμε το φίλτρο, θα υπάρχει σε ένα κουμπάκι το οποίο λέει Stop και είναι το μοναδικό κουμπί από αυτό το παράθυρο. Αλλά τι θα πρέπει να γίνει μετά το Stop? Μόλις πατήσεις λοιπόν το κουμπί Stop, ελληνικά, πάτα τον συνδυασμό Ctrl και Tab και τράβα τη κάτω αριστερά γωνία πιο αριστερά και την κάτω δεξιά γωνία πιο δεξιά. Μια βοήθεια, χρησιμοποίησε το Ctrl και Shift και μετά πάτα πάλι το Play και πατάμε το OK μετά από αυτό το μήνυμα. Πάρα πολύ ωραία. Σε αυτήν την περίπτωση του είπα, μόλις πατήσεις το Stop θα εμφανιστεί δηλαδή ένα μήνυμα το οποίο είναι αυτό που μόλις γράψαμε και το μοναδικό κουμπάκι θα είναι το Stop, και λέμε στο χρήστη ή και σε εμάς για να το θυμηθούμε ότι μόλις, φίλε, πατήσεις το Stop, πάτα Ctrl και Tab και τράβα την κάτω αριστερά γωνία πιο αριστερά και την κάτω δεξιά πιο δεξιά. Πάμε να δούμε τι κάνουμε. Σε αυτή την περίπτωση όμως, επειδή είναι χειροκίνητη, κατά την εγγραφή θα το σταματήσουμε. Σταματάμε το action ή μάλλον δεν θα το σταματήσω, θα κάνω την εγγραφή, θα κάνω κλικ στο κύμα έτσι ώστε να επιλεγεί το κύμα, θα το σταματήσω, θα το φέρω επάνω από το stop, ωραία, έτσι ώστε να είναι επιλεγμένο ήδη το κύμα και να μην ξεχαστούμε, γιατί τα επόμενα βήματα είναι για το layer κύμα. Πάμε λοιπόν να κάνουμε αυτό που μόλις είπε το μήνυμα. Όπως είπαμε, πρέπει να μην είναι στο record το action. Οπότε, θέλουμε να πάμε αριστερά, την κάτω γωνία, την αριστερή. Εγώ θα κάνω κι άλλο unzoom, κι άλλο θα την κάνω, εδώ καλά είναι, και θα πάω αριστερά, την κάτω αριστερά γωνία. Ωχ, τι έγινε εδώ. Ξέρετε τι δεν πατήσαμε? Είναι κάτι το οποίο μπερδεύουν πάρα πολύ και το έκανα επίτηδες για να το δείτε. Για να μεταφέρουμε μόνο μια γωνία σε μια εικόνα, πρέπει να έχουμε πατημένο το control. Αλλιώς θα γίνει αυτό που έγινε πριν λίγο. Με πατημένο το control, μετακινείται μόνο η γωνία. Ωραίο. Όπως εγώ το θέλω, τέρμα ευθεία. Δεν μπορώ να είναι έτσι, δεν μπορώ να είναι. Θέλω κάπου εδώ να είναι, αλλά δεν ξέρω αν είναι ευθεία. Με πατημένο το Shift, με πάει έτσι κι αλλιώς σε ευθύγραμμο τμήμα. Εδώ είναι καλά. Το ίδιο θα κάνω και με την άλλη πλευρά. Με πατημένο το Shift και πατημένο και το Control. Τέλεια. Οπότε δώσαμε μια εικόνα ότι αυτή εδώ η πλευρά του νερού είναι πιο κοντά μας και αυτή είναι πιο μακριά μας. Πατάω και το tick, εξαιρετικά. Τώρα θα κάνω κλικ πάνω στο stop, έτσι ώστε να συνεχίσω τα actions, και πατάω το record και ξεκινάμε. Πάμε στο επόμενο βήμα μας, το οποίο είναι να κάνω δεξί κλικ στο layer κύμα και να επιλέξω το duplicate layer. Εδώ σε αυτό το όμορφο παραθυράκι λέει ότι μπορώ να ότι θα διπλασιαστεί το layer κύμα, θα ονομάζεται κύμα copy και θα διπλασιαστεί μέσα στο αρχείο The Old House. Είναι το αρχιάκι που ανέβασα πιο πριν. Εδώ όμως δεν θέλω να διπλασιαστεί στο παλιό μας το αρχιάκι. Θα το διπλασιάσουμε σε ένα καινούριο
Άρα θα γίνει στην ουσία μια δημιουργία νέου αρχείου, το οποίο αρχείο θα ονομάζεται temp. Έτσι. Και θα πατήσω, ή μάλλον temp water reflection. Πολύ ωραία. Πατάω το OK. Και όπως βλέπουμε έχει δημιουργηθεί ένα νέο αρχείο το οποίο λέγεται temp water reflection. Τώρα το επόμενο μας βήμα είναι να πάμε στο image και να επιλέξουμε το trim. Αυτό το παραθυράκι μας ενημερώνει για το που θέλουμε να κόψουμε έτσι ώστε να φαίνεται μόνο η εικόνα. Εμείς του λέμε να κόψει μόνο τα pixels που δεν έχουν χρώμα. Δηλαδή αυτή εδώ η περιοχή που έχει αυτό εδώ το άσπρο περιοχή. Στην ουσία δεν έχει pixels της εικόνας, όλα τα pixels είναι εδώ πέρα κάτω. Οπότε πατάμε το OK και βλέπουμε ότι έχει κόψει από παντού εκτός από την εικόνα. Τώρα το επόμενο βήμα είναι πολύ σημαντικό. Θα πάμε File, Save As και θα αποθηκεύσουμε αυτό το αρχείο. Τώρα, το πού θα πρέπει να αποθηκευτεί είναι του καθενός επιλογή. Αλλά αυτό που προτείνω είναι να αποθηκευτεί σε μια περιοχή στην οποία θα μπορεί ο υπολογιστής να το χειρίζεται ανέκαθεν. Τι είπα τώρα? Εννοώ ότι μην το βάλετε σε φλασάκι. Γιατί αν δεν υπάρχει το φλασάκι, κατά τη λειτουργία αυτού του φίλτρου θα ψάχνει το αρχείο. Το φλασάκι δεν θα είναι συνδεδεμένο και δεν θα μπορεί να το βρει. Οπότε δεν θα συνεχιστεί το φίλτρο, οπότε κρίμα είναι. Μια καλή περίπτωση λοιπόν είναι να αποθηκευτεί στον υπολογιστή σας σε έναν φάκελο στον οποίο δεν θα αλλάξετε ποτέ. Μέσα στον σε δηλαδή και σε έναν φάκελο, θα τον ονομάσω Photoshop Temp Actions. Ναι, καλό είναι αυτό. Θα μπω μέσα σε αυτόν και το αρχιάκι μας θα πρέπει να είναι οπωσδήποτε αρχείο PSD Photoshop. Αυτή είναι η ονομασία, το ωραία, αποθήκευση. Ακόμα και αποθήκευση μεταφέρθηκε στα Actions, οπότε θα γίνει αυτόματα. Να ξέρετε βέβαια ότι όταν θα γίνεται αυτόματα, το Action αυτό θα αποθηκεύει εκ νέου το κύμα. Θα το αντικαθιστά, οπότε δεν έχετε πρόβλημα αν το σβήσετε κατά λάθος ή μήπως φοβηθείτε ότι ρε φίλε, αν το φτιάξει δεν θα δημιουργηθούν δύο αρχεία. Όχι, δεν θα δημιουργηθούν, θα γίνει αντικατάσταση. Και τώρα για να σβήσουμε αυτό εδώ το παραθυράκι με το Temp Water Reflection, Ctrl W. Ωραία, ακόμα και αυτός ο συνδυασμός καταγράφηκε στο Action. Τώρα πάμε στο επόμενο μας βήμα, στο οποίο θέλω να εμφανίσουμε τα δύο layers. Οπα. Πολύ ωραία. Και με πατημένο το Control θα κάνω κλικ σε αυτήν εδώ την εικονίτσα της ανάκλασης. Με αυτόν τον τρόπο είναι σαν να έχω χρησιμοποιήσει το Marquee Tool, αυτό εδώ πάνω, και να έχω μαρκάρει τα pixels αυτά εδώ, δηλαδή της ανάκλασης. Βέβαια η διαδικασία που θέλω να γίνει στο κύμα, οπότε θα κάνω απλό κλικ στο layer κύμα και συνεχίζουν τα pixels του ανάκλαση να είναι μαρκαρισμένα. Βέβαια όπως βλέπουμε τα pixels του ανάκλαση είναι τα ίδια pixels με το κύμα. Πάρα πολύ ωραία. Οπότε εγώ με το Ctrl J θα κάνω copy paste αυτή την περιοχή και στην ουσία τι έκανα. Ένα λεπτάκι να σβήσω το record για να σας δείξω τι έκανα. Αν άφηνα το κύμα, βλέπουμε ότι τα pixels που έχουν επιλεγεί είναι πάρα πολλά και είναι και εκτός εικόνας. Ενώ το layer 1 που είναι μόνο η περιοχή της ανάκλασης είναι αυτή, μικρότερη, άρα και μικρότερο το αρχείο, πιο ελαφρύ, θα γίνεται πιο εύκολα η διαδικασία εδώ. Οπότε το κύμα εγώ θα το διαγράψω, αλλά για να το διαγράψω θα το καταγράψω record, να κάνω κλικ ότι θέλω να επιλεχτεί το κύμα. Οπό, ας πούμε ότι είμαστε layer 1, κάνω κλικ στο κύμα να καταγραφτεί. Πάρα πολύ ωραία καταγράφτηκε ότι έκανα κλικ στο κύμα και ότι το διαγράφω κιόλας. Έτσι ακριβώς. Πάρα πολύ ωραία. Αυτό το layer 1 θα το αλλάξω ονομασία. Το κάνω νέο κύμα. Τώρα το επόμενο βήμα είναι πάρα πολύ βασικό και πρέπει να το δώσουμε προσοχή. Θέλω να κάνουμε κλικ στο ανάκλαση και να κάνουμε δεξί κλικ και να επιλέξουμε το Convert to Smart Object. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν, αυτό το layer θα μπορεί να υποστεί οποιαδήποτε αλλαγή σε φίλτρα που θα κάνουμε αυτή τη στιγμή. Πηγαίνοντας δηλαδή στο μενού, στο Filter, στο Distort,
και θα επιλέξουμε το Glass. Όπως βλέπουμε εδώ πέρα, με την επιλογή Distortion στο 9 και Smoothness στο 5 και το Scaling στο 150, το Texture, δηλαδή η υφή του, έχει επιλεγεί το Frosted. Έτσι είναι σε μένα στο δικό μου. Εγώ δεν θέλω αυτό. Εγώ για Texture θα χρησιμοποιήσω αυτό που αποθήκευσα πριν. Αυτό το Temp το αρχείο. Για να το βρω, θα πάω σε αυτό το κουμπάκι που αχνοφαίνεται και θα κάνω Load Texture. Και θα πρέπει βέβαια να το βρω. Πού θα είναι, στο C και στο φάκελο Photoshop Tech Actions. Κάνω κλικ πάνω του, περιμένουμε να γίνει και βλέπουμε την ανάκλαση του νερού. Είναι ωραίο εφέ. Φαίνεται όντως σαν νερό και το αντικείμενο έτσι ανακλάται ωραία. Αλλά δεν τελειώσαμε ακόμα. Θέλουμε άλλο λίγο. Πατάμε το OK. Πάρα πολύ ωραία. Το ανάκλαση έγινε από πίσω, αλλά δεν φαίνεται στην εικόνα μας. Δεν πειράζει. Γιατί τώρα θα κάνω κλικ πάνω στο layer νέο κύμα και θα επιλέξω το mode σε soft light. Ωραία. Και το opacity θα το μειώσω στο 20%. Πάρα πολύ ωραία. Βλέπουμε ήδη την ανάκλαση του νερού από το layer ανάκλαση, εδώ τις αλλαγές που έχει κάνει σαν νεράκι, και το νέο κύμα στο mode soft light, όπου έδωσε τις σκιαγραφίσεις του, έτσι οι σκιές και φωτεινότητες. Τώρα μπορούμε να κάνουμε zoom, να το δούμε καλύτερα. Έτσι, πάρα πολύ ωραία. Και προχωράμε στο επόμενο μας βήμα, το οποίο θέλω να δημιουργήσουμε ένα νέο layer. Πολύ ωραία. Αυτό που θέλω να κάνουμε είναι σε αυτό το layer να βάλουμε το χρώμα του ουρανού. Για να το κάνουμε αυτό είναι μια τελείως χειροκίνητη πράξη, άρα όπως καταλαβαίνουμε πρέπει να φτιάξουμε stop. Να αλλάξω και το ονοματάκι του. Κάνω χρωματάκι. Χρωματάκι, είναι ωραίο. Οπότε πάμε να φτιάξουμε ένα stop και το μήνυμα που θα λέει, ας πούμε ότι θα είναι στα ελληνικά. Αυτό που λέει, για να πάμε να το κάνουμε. Σταματάω εγώ εδώ πέρα το action και παίρνω το σταγονόμετρο όπως είπαμε, είναι το eyedropper tool, και κάνω κλικ στον ουρανό. Ωραίο αυτό το χρώμα. Όπως βλέπουμε έχει καταγραφεί στη θέση του μαύρου, δηλαδή στο foreground. Και αυτή τη στιγμή θα ξανακάνω record, θα επιλέξω το paint bucket tool και θα κάνω κλικ όπου να είναι. Ωραία, όπως βλέπουμε μέσα στα action έχει καταγραφεί ακόμα και η προσθήκη του χρώματος. Τώρα στο επόμενο βηματάκι θέλω να μεταφέρουμε το layer χρωματάκι κάτω από το νέο κύμα και πάνω από την ανάκλαση, και με πατημένο το Alt θέλω να φέρουμε το ποντίκι ανάμεσα στο layer χρωματάκι και ανάκλαση, και βλέπω ότι το ποντίκι πήρε μια άλλη μορφή. Αν δεν έχω πατημένο το Alt, επαναφέρεται στην αρχική του κατάσταση, έτσι με το χεράκι. Με πατημένο το Alt βλέπουμε ότι έχει αλλάξει εικονίδιο και κάνω κλικ ακριβώς εδώ ανάμεσα. Στην ουσία είπα στο Photoshop πάρε το layer χρωματάκι και εμφάνισέ το όπου υπάρχουν pixels από το layer ανάκλαση. Και τώρα πάμε στο μενού στο layer και πάμε τώρα στο layer mask και επιλέγουμε το reveal all. Εδώ πέρα δηλαδή στην ουσία του επιτρέπουμε να φτιάξει τη μάσκα, όπου μπορούμε να σβήσουμε, θυμάστε με τη βούρτσα σε μαύρο χρώμα μπορούμε να σβήσουμε. Βέβαια μπορούσαμε να το κάνουμε απλά πατώντας αυτό το εικονίδιο, αλλά από εκεί πέρα καταγράφεται πιο εύκολα και πιο αυτόματα στα actions με τον τρόπο που το κάναμε. Και όπως είμαστε λοιπόν στη μάσκα εδώ πέρα, πατάμε το πλήκτρο D, θέλοντας το άσπρο να είναι πάνω από το μαύρο. Στη μάσκα δηλαδή τα χρώματα λειτουργούν ανάποδα. Πάρα πολύ ωραία, και επιλέγουμε τώρα εδώ πάνω με δεξί κλικ το gradient tool και εδώ θα βάλουμε άλλο ένα stop, το οποίο θα δώσει κάποιο μήνυμα. Πάμε για stop. Για να δούμε τι θα λέει.
Πάρα πολύ ωραία, πάμε στο OK. Καταγράφηκε και αυτό το stop. Στην ουσία τι είπαμε να κάνουμε? Πατάμε το stop στο actions για να ξεκινήσουμε τη χειροκίνητη ρύθμιση. Όπως είπαμε, πρέπει να έχουμε επιλεγμένο το gradient tool, πάνω το άσπρο, κάτω το μαύρο. Αυτό βέβαια το ρυθμίσαμε πατώντας το D και καταγράφοντας το στο actions με reset switches. Και είπαμε ότι θα κάνουμε click από εδώ, λίγα χιλιοστά πιο κάτω από τη μέση της εικόνας, μέχρι το πάτο του Canva. Με πατημένο βέβαια το shift για να γίνει κατακόρυφη εικόνα. Πάρα πολύ ωραία, αυτό είναι το αποτέλεσμα που θέλαμε. Και τώρα μπορούμε να ξεκινήσουμε πάλι να καταγράφουμε. Ωραία, αυτό που θέλουμε να καταγράψουμε είναι το layer χρωματάκι. Να μειώσουμε το opacity από το 100 στο 20. Πάρα πολύ ωραία. Και τώρα, μετά από όλα αυτά, θέλω να πατήσουμε όλοι μαζί το συνδυασμό Ctrl, Shift, Alt, Epsilon. Με αυτόν τον τρόπο έγινε αντιγραφή επικόλυση όλων των layer σε ένα. Και εδώ, όπως βλέπουμε, το ονομάσε Layer 1. Το ανεβάζω στην κορυφή. Και πάμε στο επόμενο βήματάκι μας, το οποίο θα είναι ο συνδυασμός Ctrl Me, το σμάκης, και εμφανίζουμε πάλι εδώ πέρα το παραθυράκι με τα curves. Εδώ βλέπουμε πολλά βουναλάκια, πολλές ποσότητες από πολλά pixels. Εμείς βέβαια θα χρειαστούμε ένα-ένα τα pixels, ξεκινώντας από το κόκκινο, και αυτή εδώ πέρα είναι η ποσότητα των κόκκινων pixels μέσα στη φωτογραφία. Αυτό που θέλω να κάνουμε είναι να πειράξουμε μόνο το άσπρο βελάκι και να το μεταφέρουμε στους πρόποδες του πρώτου βουνού. Εδώ ας πούμε. Πάμε και στο άσυνο. Να το πρώτο βουναλάκι. Ας το φέρουμε. Εξαίσια. Πάμε και στο μπλε. Αυτό είναι το πρώτο βουναλάκι. Εδώ είμαστε. Και πατάμε το OK. Πάμε λοιπόν στο επόμενο βηματάκι μας, το οποίο θα πατήσουμε το συνδυασμό Shift, Alt, Ctrl και Β. Εδώ βγαίνει ένα πάρα πολύ ωραίο παραθυράκι που λέγεται Black and White. Εντάξει, θα μπορούσα πολύ απλά να πάω εδώ στα φίλτρα πάνω στο μενού και να επιλέξω να γίνει ασπρόμαυρο. Αλλά όχι, εδώ υπάρχει ένα σεβασμό στα χρώματα που δημιουργήσαμε πριν από λίγο με το Curves. Υπάρχει ένας εξαιρετικά μεγάλος σεβασμός στα χρώματα, όπου βλέπουμε εδώ τα ποσοστά στα διάφορα χρώματα ότι είναι διαφορετικά. Θα μπορούσε να είναι ίδια και απλά να γίνει το ασπρόμαυρο. Όχι. Οπότε εδώ πέρα, όπως είναι ακριβώς τα νούμερα, δεν τα πειράζουμε. Υπάρχει σεβασμός στο χρώμα σύμφωνα με το Photoshop και πατάμε το OK. Και όπως βλέπουμε, έγινε αυτή εδώ η ασπρόμαυρη εικόνα. Όμως αυτήν εδώ την εικόνα δεν θα την αφήσουμε έτσι. Δεν θέλουμε ασπρόμαυρη εικόνα. Φυσικά δεν θέλουμε. Οπότε στο mood του layer 1 θα επιλέξουμε soft light. Έτσι δώσαμε χρώμα στα χρωματιστά σημεία, φωτεινότητα στα ίδια σημεία και σκίαση στα κλειστά pixels και το opacity από 100 στο 40%. Εξαιρετικά. Βέβαια μπορούμε να τα αφήσουμε και 100%. Είναι στο καθένας η επιλογή. Τώρα το επόμενο βήμα είναι να πάρουμε το marquee tool, αυτό εδώ το τετραγωνάκι, και αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να μαρκάρουμε την περιοχή μας. Όπως καταλαβαίνετε, είναι μια χειροκίνητη ρύθμιση, στην οποία βέβαια θα το βάλουμε σε stop και θα το καταγράψουμε. Γιατί δεν μπορούμε να θυμόμαστε ότι είναι χειροκίνητο. Έτσι. Πατάμε το OK και εδώ. Και πάμε να κάνουμε αυτή τη χειροκίνητη πράξη. Με πατημένο το Marquee Tool, κλείνουμε το Actions και επιλέγουμε την περιοχή μας. Εδώ θα πάρω από εδώ ψηλά μέχρι εδώ. Εδώ μ' αρέσει, γιατί όχι. Και αφού επιλέξουμε την περιοχή που θέλουμε, κάνουμε record πάλι. Και το επόμενο βήμα μας, το οποίο θέλω να καταγράψει το action, είναι να γίνει crop. Πάμε στο μενού μας, στο image και να επιλέξουμε crop. Πάρα πολύ ωραία, και πατάμε Ctrl D για να φύγει το μαρκάρισμα, και αυτή είναι η περιοχή που μου αρέσει εμένα προσωπικά, το καθένας όπου θέλει βέβαια. Και πάμε να τελειώσουμε τώρα, έχουμε πολύ λίγο βέβαια, είναι εφέ τώρα αυτό που θα κάνουμε. Πατάμε ένα καινούριο layer και το γεμίζουμε με άσπρο χρώμα. Έτσι πως είμαστε εδώ, πατάμε αυτό το βελάκι, ανέβει το άσπρο πάνω. Και θα επιλέξω το Paint Bucket Tool. Να το άσπρο. Πάμε τώρα στο filter
και θα επιλέξουμε το Lens Correction. Σε αυτήν εδώ πέρα την πλατφόρμα θα επιλέξουμε Custom. Δεν θα το αφήσουμε στα αυτόματα και θα πάμε στην επιλογή στο Vignette και θα αλλάξουμε το Amount. Θα το πάμε αριστερά. Ο καθένας όσο αριστερά θέλει. Εγώ θα το πάω στο μείον 100 που είναι το Full Darken και θα έχω αυτό το αποτέλεσμα. Βέβαια η επιλογή του μείον 100 είναι πάρα πολύ καλή περίπτωση γιατί στο επόμενο βήμα θα φανεί πάρα πολύ ωραία. Κάντε το και στις μείον 100, δεν θα χάσετε τίποτα. Οπότε πάμε OK. Ορίστε. Και επειδή θέλουμε να φύγει η άσπρη περιοχή και να φαίνεται εικόνα και να μείνει μόνη μαύρη, ποιο άλλο mode είναι για ένα layer, είναι το Multiply. Και έτοιμη εικόνα. Βέβαια, αν θέλετε να εξαφανιστούν αυτά τα πολύ σκούρα, αυτές σκούρες οι περιοχές, απλά μειώνετε το opacity, ας πούμε στο 50%. Ωραίο είναι και αυτό. Οπότε ας κρατήσουμε το action έτσι ως έχει, με multiply στο layer 2 και 50% το opacity. Οπότε φίλες και φίλοι, αυτό ήταν ένα φίλτρο. Ας το δώσουμε και ένα τελευταίο stop, το οποίο θα μας ενημερώνει ότι το φίλτρο είναι έτοιμο. Δηλαδή, water reflection ready. Μια φατσούλα χαμογελαστή. Οπότε τώρα τελειώσαμε και το ενημερώσαμε και τον χρήστη, τελείωσε το φίλτρο, είναι έτοιμη εικόνα σου. Σε αυτή την περίπτωση θα πατήσω και το stop στο action για να δούμε πόσα βήματα ήταν. Ήταν αρκετά. Αλλά ευτυχώς είναι αυτοματοποιημένα. Και τώρα πάμε να δούμε πώς λειτουργεί αυτό το φίλτρο. Διαγράφω την εικόνα τελείως. Θα την αποσκευώ και θα την ξαναβάλω πάλι και θα τα αφήσω το μηχάνημα να το κάνει μόνο του. Ξέρετε, κάνω click πάνω στο water reflection και πατάω το play. Όλα αυτόματα, εξαίρετα, τέλεια. Να το πρώτο μήνυμα, μόλις πατήσεις το κουμπάκι stop, λέει πάτε συνδυασμό control tab και πάρε τις γωνίες και τράβατε σε αριστερά και δεξιά. Πατάω το stop λοιπόν, θα κάνω ένα zoom για τη δική μου βοήθεια. Τι μου είπε, control tab, control tab. Και τις γωνίες τις φέρνω μακριά με πατημένο το control και με πατημένο το shift για να με βοηθήσει να κάνω ευθεία. Το ίδιο και άλλη πλευρά. Και τι είχα πει, και ξαναπάω τα play, Οκ, πατήσω το tick και ας πατήσω και το play. Πάρα πολύ ωραία, προχωράει τέλεια. Τι λέω, μόλις πατήσει το stop κάνει κλικ στο εικονίδι με το σταγονόμετρο και κλέψω ουρανό. Εντάξει. Παίρνω το σταγονίδιο. Πού είναι ο ουρανός? Να το εδώ, έχει εξαφανιστεί αυτό. Να το ουρανός. Και ξαναπατάω play. Μόλις πατήσει το stop, τράβαμε το gradient tool. Κάτι χιλιάδες πιο κάτω. Ωραία, ναι, ξέρουμε τι κάνουμε. Πάω gradient tool. Δεν βάζω λίγο πιο κάτω από τη μέση της εικόνας. Με πατημένο το shift για να κάνω κατακόρυφη τέλεια. Μέχρι το πάτο του Canva. Τέλεια. Πατάω το play. Και τη λέω, μαρκάρουμε την καλύτερη περιοχή που θέλουμε. Οκ. Θα πατήσω. Βέβαια, αν εσείς θέλετε όλη την εικόνα έτσι κι αλλιώς, μαρκάρετε όλη την εικόνα. Αφού έτσι κι αλλιώς το φτιάξαμε να διαλέγει τη μαρκαρισμένη περιοχή. Εγώ αυτή τη στιγμή, ας πούμε, θα την πάρω όλη την εικόνα. Ας τη μαρκάρω. Όλη. Και πατά το play. Τέλεια. Και έτοιμο το φίλτρο μας. Και έτοιμη εικόνα. Κάνουμε και ένα zoom. Το δούμε. Τέλειο. Πώς σας φαίνεται? Βέβαια, αν εσείς πιστεύετε ότι μπορείτε να το φτιάξετε καλύτερο, να το κάνετε, εννοείται. Άμα θέλετε να αλλάξετε τα εφέ για το δικό σας το καλό και για τις δικές σας δημιουργίες. Αυτά λοιπόν φίλες και φίλοι, καλές δοκιμές και τα λέμε αργότερα με ένα άλλο επεισόδιο με MyAegean Photoshop Tutorials. Γεια χαρά!